Ναι, βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή αποχωρούν. Προφανώς τελείωσε η ενημέρωση. Μένει να δούμε για το πώς υπήστηκαν τελικά, προκειμένου να επιβιβαστούν σε λεωφορεία και να αποχωρήσουν. Βλέπετε. Ναι. Μπράβο, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι δίπλα και διερμηνής. Και θέλουμε να δούμε και εμείς τώρα αν μπορούμε με κάποιο τρόπο να μάθουμε τι έγινε και πόσοι τελικά πίστηκαν να αποχωρήσουν. Μία ερώτηση να κάνω. Θα φύγουν τελικά? Κάτι είπανε για αύριο. Για αύριο, δηλαδή σήμερα θα παραμείνουν στην Ε3. Έτσι φαίνεται. Ωραία, έτσι φαίνεται. Οπότε παραμένουν σήμερα στην Ε3 για να δούμε τι θα γίνει αύριο. Είναι αυτή η διαδικασία Μαρία, που λέγαμε, θέλω, που μισό λεπτό. Μαρία, πάρα πολύ. Μαρία, να διευκρινίσουμε κάτι. Εδώ τι γίνεται, καθιστική διαμαρτυρία? Ναι. Τι είναι αυτό? Αυτό που γίνεται μπροστά σου τι είναι? Ναι, φωνάζουν όλους όσοι βρίσκονται μέσα να βγουν έξω προκειμένου να μπλοκάρουν εδώ την κίνηση στο λιμάνι. Βλέπετε το λεωφορείο του Όλπου είναι πίσω. Α, βλέπετε και τους οργανωτές εκεί, έτσι, ναι. Είναι και οι διοργανωτές. Εγώ θα πάω λίγο κοντά μου, επιτρέπετε. Να πας. Βεβαίως, να Μαρία. Τι γίνεται. Συγγνώμη, τι γίνεται. Sorry. Why are you here? What do you want? Why is it here? Please open the border. Please are required Europe countries open the border. This here is. Ανοίξουν τα σύνορα. You will stay here. You will go with the buses in another. No, stay here. I am go to Germany. Θέλουν να πάνε Γερμανία, είναι αυτό που λέμε. Όλοι ζητούν να ανοίξουν τα σύνορα. Να σας πω ότι υπάρχει μια φήμη που κυκλοφορεί από το πρωί ότι ενδεχομένως να ξεκινήσουν μια πορεία διαμαρτυρίας. Βλέπουμε ότι ξεκινούν τώρα μια καθιστική διαμαρτυρία προς το παρόν. Yes, please. Yes, I'm from Afghanistan. I'm in the delegate of in here. Είναι από το Αφγανιστάν, μένει εδώ. And you sit here? Yes, because in here my people said for me coming here and say and translate for our voice. I have to say that's why the border won't. Will not open. We don't want to be in here. Δεν θέλουν να είναι εδώ, θέλουν να ανοίξουν τα σύνορα. Οι συμβουλές που τους δίνουν δεν τους ικανοποιούν προφανώς. Δεν θέλουν να παραμείνουν. Do you want to go in another camp? Yes, we don't want to go another camp. We don't need food. We don't need no good places. Just we want to go in here. Some person I knew coming here. Δεν χρειάζονται τίποτα, δεν θέλουν ούτε φαγητό, ούτε τίποτα, αρκεί να φύγουν από εδώ. Αυτό μας λένε. And also I write coming here from the that place which we have to take asylum. And here we can't take asylum because we applied for this person who doesn't answer for ours. What είναι αυτό που λέμε για τη διαδικασία ασύλου, ότι είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία προκειμένου να χορηγηθεί άσυλο. Προσπαθούν, είναι πολύ λίγες οι ώρες που μπορούν να συνδεθούν μέσω Skype για να καταφέρουν να πιάσουν καταρχάς, γραμμή. Μαρία, συγχαρητήρια για το ρεπορτάζ σου και την κινητικότητα που επέδειξες, οφείλουμε να πούμε. Στο βάθος βλέπουμε τους ανθρώπους να κατεβαίνουν από το λεωφορείο, γιατί το λεωφορείο έχει σταματήσει. Εκεί να κατεβαίνουν να πηγαίνουν με τα πόδια. Ταυτόχρονως βλέπουμε παιδάκι, τι είναι αυτό, στο αναπηρικό κορότσι, με τον μπαμπά του, με τη μαμά του, βλέπουμε. Ναι, εντάξει. Τι να πούμε. Και όλοι είναι σε μια καθιστική διαμαρτυρία με τα ίδια αιτήματα που είναι και τις προηγούμενες βέβαια ημέρες, να ανοίξουν τα σύνορα. Χωρίς όμως να υπάρχει καμία βελτίωση της κατάστασης. Ναι. Ζητούν έντονα να ανοίξουν τα σύνορα. Βλέπετε εδώ αυτό που θέλουν να ανοίξουν άμεσα. Ένα λεπτό δώστε μου. Family! We didn't talk! It's not easy to stay here. It's not healthy for you. Just I told for the European countries it is very shameful for all the leaders of Europeans. Είναι ντροπή όλης της Ευρώπης. Shameful, shameful. It's not healthy for you to stay here. Είναι απελπισμένος άνθρωπος. The government, they want send us to camping for animals. Τώρα μιλάει για τις συνθήκες που επικρατούν στα camps που τους μεταφέρουν. It's this country. We not live there. We not stay here. One year. Καταλαβαίνετε, μέσα είναι όλα τώρα τα σύνορα, οι άθλιες συνθήκες που κρατούν στα κέντρα φιλοξενίας. We didn't come for fishing. Okay, I will tell you. Okay. Listen guys. Okay. They told you inside. They told us we have to cooperate and we have to cooperate with the UN. Yesterday UN said and the ASO organization don't cooperate with us, go to the government.
λέει ότι πρέπει να οργανωθούν με τον ασχοληθούν με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι χθες τους είπαν ότι πρέπει να ασχοληθούν με την κυβέρνηση για το άσυλο. So what you gonna do? I'm not gonna do. Let this organization tell us, don't leave from here. Περιμένουν κάποια ενημέρωση από την ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Τους έχουν πει ότι θα δώσουν πληροφορίες προφανώς και δεν έχουν δώσει ακόμη. Γι' αυτό παραμένουν εδώ. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Ένα λεπτό. Γιάννη, σας δίνει εικόνα. Βλέπετε. Ένα λεπτό. Τι είναι αυτό? Τι έγινε ο άλλος με το μωρό? Τι κάνει ρε παιδιά ο άνθρωπος? Είναι απίστευτες αυτές οι εικόνες. Παιδιά, το μωρό, κρατήστε τον άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά απίστευτο. Ένας κύριος κραδένοντας ένα μωρό. Το μωρό του. Το μωρό του πήγαινε εναντίον ενός άλλου ανθρώπου. Ευτυχώς το πήρανε. Του το πήρανε, Μαρία. Ποιος το πήρε το παιδί? Ναι, ναι, το πήραν, είναι ασφαλές. Το πήραν εδώ από τα άνδρες και το κρατάνε. Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό αυτό. Πήρε το μωρό, είναι μηνών το μωρό αυτό. Παιδιά, είναι τραγικές αυτές οι στιγμές, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει πάει κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης με τον Γενικό Γραμματέα να ενημερώσει τους πρόσφυγες. Ενημερώθηκαν οι πρόσφυγες. Κατά την αποχώρηση του κλιμακίου βλέπουμε αυτές τις σκηνές. Οι πρόσφυγες διαμαρτύρονται για ακόμη μια φορά κάνοντας διαμαρτυρία. Εκτυλίσσονται απίστευτες σκηνές και έχουν και μεταξύ τους κάποιες διαφωνίες. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, η Μαρία Βούσουλα κάνει εξαιρετική δουλειά. Μέσα τους ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να συνεργαστούν για να πάνε σε κέντρα φιλοξενίας, κάτι το οποίο δεν επιθυμούν. Και συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες. Όπως τις έχουμε δει όλες τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα πάλι ζητούν να καθίσουν κάτω. Ναι. Και εδώ, μισό λεπτό. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη για την ταραχή μου. Μαρία, έχεις δίκιο, ταραχτήκαμε όλοι. Εγώ χάζεψα, έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Συγγνώμη δηλαδή. Εδώ πρέπει να δείξει ότι υπάρχει οργανωμένη πολιτεία, για να εξηγούμαστε. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν αυτές οι σκηνές. Πρέπει να υπάρξει κάποιος από το λιμενικό, κάποιος από την αστυνομία. Μπορεί να σεβαστεί ο καθένας το τι έχουν περάσει αυτοί οι άνθρωποι, το τι έχουν ακόμη να περάσουν. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβαίνουν. Να το παιδάκι. Ευτυχώς.